έργα που θα αγγίξουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ θα τρέξει φέτος η περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως εκτιμά ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της περιφέρειας Κρήτης για τη νέα περίοδο. Μέσα σε ένα χρόνο θα ξεπεράσουν όλα τα έργα, τα 200 εκατομμύρια, μαζί και με αυτά που κάνουν άλλοι φορείς, όπως είναι ο ΕΣΔΑΚ, όπως είναι η Δήμη, ο ΦΟΣΔΑ Παιδιάδος, εμείς. Θεωρώ ότι μπορεί να πιάσουν και τα 250 εκατομμύρια όλα αυτά τα έργα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα έργα δίνουν και ανάπτυξη και απασχόληση. Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης αποτελεί έργο πρώτης προτεραιότητας για το νησί μας, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να ζητά από τον Πρωθυπουργό να ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με το αν τελικά προκύπτει ή όχι νέο σχεδιασμός σε δημοπράτηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου. Την Τετάρτη θα έχουμε το ραντεβού με όλους τους Περιφερειάρχες και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να θέσουμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν. Εκτιμώ ότι και με το Συμβούλιο που θα γίνεται στο Μαξίμου των Περιφερειαρχών μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς, να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα θέματα. Σε ό,τι αφορά στο μεγάλο οδικό έργο για το επαρχιακό δίκτυο του νησιού, το οποίο περιλαμβάνει 452 παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία, έργο το οποίο έχει μπλοκάρει λόγω δικαστικών διενέξεων μεταξύ εργολάβων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης εκτιμά ότι θα ξεκινήσει με μεγάλη καθυστέρηση από το νέο έτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις 452 σημεία να κάνεις μία παρέμβαση, βελτιώνει την οδική ασφάλεια. Η εκτίμηση είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να ξεμπλοκάρει και να υπογράφουμε. Και από τον νέο χρόνο να μπορεί να ξεκινήσει αυτό το έργο που υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Εν τω μεταξύ, διπλάσια είναι φέτος η δημόσια χρηματοδότηση για τουριστικές επενδύσεις στο νησί μας, καθώς η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε 78 επενδυτικά σχέδια ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ως Περιφέρεια Κρήτης διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό που είχαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον τουριστικό τομέα και ήδη έχουμε 78 νέες επιχειρήσεις που αν προσθεθούν σε πάνω από 300 που έχουν εγκριθεί και από το Υπουργείο, 330 περίπου, θα έχουμε κοντά στις 400 επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από προγράμματα ευρωπαϊκά. Είναι τουριστικές επιχειρήσεις. Αναφερόμενο στα έργα βιολογικών καθαρισμών τόσο σε τουριστικές περιοχές όσο και στην ενδοχώρα, ο κ. Αρναουτάκης δήλωσε. Εκτιμούμε ότι σε αυτή την περίοδο θα έχουμε κλείσει όλους τους βιολογικούς που χρειάζεται το νησί, τόσο για τουριστικούς δήμους, όσο και στην ενδοχώρα, γιατί υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία είναι μέσα από το φιλόδημο και αρκετά έργα για τους βιολογικούς που τα έχουν οι δήμοι, αλλά έχουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα, γιατί ήδη υπάρχει μια εμπλοκή.